το πλήρωμα. Μήπως είχε κάποια εμπειρία με αφαιρεί... Ενώ και τρόμαξε και από τότε... Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Παιδιά, να σας πω κάτι που περάσει. Ήταν πριν 3 χρόνια, είχα πάει Αιγυπτό, Σάρμ ελ Σέιχ, εκεί απαγορεύεται ο γυμνισμός. Και είχα προσπαθήσει και καταφέρει να κάνω γυμνισμό εκεί. Δεν το άκουσα αυτό. Προσέξτε, τροπικά ψάρια, που δεν το ήξερα, τροπικά ψάρια, εμένα μου δάμεσαν το μόριό μου, παιδιά. Μη γελάτε. Καλή Σαρακοστή! Έστωσε το ένα, παιδιά. Τα λέμε στο Κλικής. Παιδιά, έχουμε Χριστούγεννα μεθαύριο, ε. Παιδιά. Εσύ Σαράφοπλη, γεια σας. Τα λέμε, γεια σας. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Δεν ξέρω από την Τρίτη, έτσι θα έρθεις. Συγγνώμη λίγο. Η Αθερίνα τι δουλειά. Είναι μικρά αυτά τα τροπικά ψάρια. Τσιμπάγανε τακ 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 τακ. Στο Summer Shake με 3 χρόνια σκοτώθηκε μια τουρίστρια. Μήπως είδε το μόριό σου, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, αυτό μας λέω είναι... Σε δάκωσε ένα ψάρι στο μόριό σου. Ναι, τσιμπητά, επιχείρησε. Και από τότε λένε ότι δεν μπορείς να... Εσύ ήσουν γυμνός μέσα στη θάλασσα. Έχει ο γυμνισμός σου. Εκεί απαγορεύεται ο γυμνισμός λόγω της θρησκείας. Εσύ ως $10 σου πάνε πιο κοιά. Γενικά εσύ κάνεις γυμνισμό. Εμένα μου αρέσει να κάνω γυμνισμό. Καθίστε ρε παιδιά, λίγο θέλω να πει την εμπειρία. Όταν είμαι εκτός Ελλάδος ειδικά. Ωραία. Είναι ωραία, λέω ευκαιρία, μια χαρά να το κάνω. Να βγάλουμε τα μωρέα μας έξω. Βόλτα. Ήταν και Απρίλης, είχε πάρα πολύ ζέστη. Έγιωσα ρε παιδί. Κάτσε, δεν πήγε το παιδί. Ζεσταίνεσαι με το μαγιό και έχεις την ανάγκη να βγάλεις το μαγιό. Ήταν ωραία η ελευθερία της θάλασσας, να αισθάνεσαι την ελευθερία του σώματός σου, να μην σε πιέζει τίποτα. Έρχεσαι κοντά στη φύση. Εσύ θες να τα μάθεις, τώρα με τρομάζεις. Παιδιά όμως ήταν το τσίμημα αυτό το ακαριαίο. Δηλαδή. Λάθηκα και είχε πεκοτρώνες, δεν μπορούσα να βγω έξω τρέχοντας. Εδώ σε τσιμπάνε στο πόδι. Μάλιστα. Σου άρεσε αυτή η εμπειρία του Στέφανου. Εντάξει, όλα μες στη ζωή είναι. Αλλά η ζωή τα έχει μάλλον. Προχωράμε. Πάμε Τσαλιγοπούλου. Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα να πω σου χαρακτήρα στην Μέρη Αρώνη.